Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, καταρχάς επιτρέψτε μου να ξεκινήσω συγχαίροντας το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και τον Πρόεδρο προσωπικά για την επανεκλογή του. Σκεφτόμουν, καθώς έχω σχεδιασμένο και ένα ταξίδι στη Ρωσία αύριο, βλέπω κάποιες ομοιότητες μεταξύ των πρακτικών του κύριου Σαρηγεωργίου και του Προέδρου Πούτιν. Εκλέγεται μέχρι το απότατο όριο της θητείας του, στη συνέχεια μετακινείται σε μια άλλη θέση για να επανέλθει και πάλι ενεργός στην Προεδρία. Σας εύχομαι, κύριε Πρόεδρε, να μακροημερεύσετε για το καλό της Ένωσης, καθώς, όπως βλέπω, απολαμβάνετε της εμπιστοσύνης των μελών σας. Είμαι εδώ μαζί σας στην 112η Γενική Συνέλευση της Ένωσης. Και ο αριθμός 112 είναι μια ιστορία από μόνος του. Δηλώνει την πολύχρονη παρουσία του κλάδου σας, ενός κλάδου που, όπως είπατε, και εσείς, η κυρία Αντωνάκη, συνδέεται άμεσα με τη ζωή του πολίτη. Ό,τι λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα, ό,τι θα αποφασιστεί, εμπεριέχει την ιστορική βαρύτητα του παρελθόντος, αλλά έχει και μεγάλη σημασία για το μέλλον. Ιδίως τώρα που οφείλουμε να περάσουμε από το παλιό στο νέο και από το αδιέξοδο στην ελπίδα. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε εξαιρετικά καλή συνεργασία και στο παρελθόν. Είχα πολύ καλή συνεργασία και με τον προκάτοχό σας. Και συνεργαστήκαμε επίσης με τους εκπροσώπους σας για όλα τα θέματα της εθνικής οικονομίας και ειδικότερα βέβαια για τα θέματα της ασφαλιστικής αγοράς. Το γνωρίζετε εξάλλου, το μνημονεύσατε κι εσείς. Το έντονο ενδιαφέρον μου για την ιδιωτική ασφάλιση πιστοποιείται από το γεγονός ότι έχω έρθει πολλές φορές στις γενικές σας συνελεύσεις. Και προσωπικά ήμουν και θα είμαι πάντα δίπλα σας. Ήμουν δίπλα σας στις δύσκολες μέρες που πέρασαν και πιστεύω ότι θα είμαι δίπλα σας και στις καλύτερες μέρες που θα έρθουν. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι σε λίγους μήνες κλείνει ένας αρνητικός κύκλος για τη χώρα, ένας κύκλος κυβερνητικής αναξιοπιστίας και αναποτελεσματικότητας. Και τελειώνει μια τετραετία ψεύδους και λιτότητας, κοινωνικής ανασφάλειας αλλά και εθνικών υποχωρήσεων. Με τετραετία που σημαδεύτηκε από ένα τρίτο μνημόνιο το οποίο δεν χρειαζόταν και από ένα άτυπο τέταρτο μνημόνιο που θα βαραίνει τη χώρα δυστυχώς για πολλά χρόνια ακόμα. Όλα αυτά με νέα δανεικά, νέα μέτρα λιτότητας που ξεπέρασαν τα 10 δις, με μια υπερφορολόγηση που τσακίζει τις παραγωγικές τάξεις, με την κατάργηση σημαντικών κοινωνικών επιδομάτων όπως το ΕΚΑΣ, αλλά και με την αύξηση έμεσων φόρων, όπως τα καύσιμα φόροι, που πρωτίστως βαραίνουν τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Και βέβαια, γιατί αυτό σχετίζεται και σε έναν βαθμό με την ασφαλιστική αγορά και με ένα τραπεζικό σύστημα, το οποίο έχασε το 98% της αξίας του. 40 δισεκατομμύρια έχουν κάνει καταθέσεις έχουν κάνει φτερά. Έτσι όμως, οι τράπεζες είναι ευάλωτες και δυσκολεύονται να δώσουν ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Τι έχει να πει για όλα αυτά η κυβέρνηση? Ο αντιπρόεδρος της δήλωνε ότι ίσως χρειαστεί και νέα ανακεφαλοποίηση με τα λεφτά των φορολογούμενων, με τα δικά σας λεφτά δηλαδή. Τα στοιχεία δυστυχώς είναι συντριπτικά σε όλους τους τομείς. Αναφέρω ενδεικτικά κάποια τα οποία σχετίζονται και με την ασφαλιστική αγορά. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, οι πραγματικοί μισθοί παρουσίασαν στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη. Ενώ έχει υπάρξει έκρηξη και στη μερική, στην περιστασιακή απασχόληση. Με τους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης, η ανεργία θα επιστρέψει στα προ-κρίσης επίπεδα μόλις το 2030. Μοιραία, λοιπόν, η ιδιωτική κατανάλωση δεν μπορεί να στηρίξει την πραγματική οικονομία. Και εκθέσεις των διεθνών οργανισμών φανερώνουν την υστέρηση της ελληνικής οικονομίας σχεδόν σε όλους τους δείκτες ανταγωνιστικότητας. Η βαθμολογία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
υποβίβασε την Ελλάδα κατά 4 επίπεδα. Και στον κατάλογο Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, η χώρα μας δυστυχώς υποχώρησε κατά 6 ακόμα θέσεις. Και γι' αυτό το λόγο οι επενδύσεις δεν ανακάμπτουν. Και σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, το τρίτο τρίμηνο του 2018, οι πάγιες κεφαλαιακές επενδύσεις παρουσίασαν ανησυχητική μείωση. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι σε ορίζοντα πενταετίας θα φτάσουν μόλις το 15% από το 12,6% που είναι σήμερα. Και ακόμα χειρότερες είναι οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας, που δυστυχώς αναθεωρούνται προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει σταθερή ανάπτυξη μόνο μετά το 2023 και αρκετές αυξομοιώσεις μέχρι τότε. Και αυτή με ασθενικούς ρυθμούς της τάξης του 1,2%. Αυτή είναι μια αρνητική εξέλιξη. Σε μια χώρα που ψάχνει να βρει τρόπο να βγει από μια μακροχρόνια περίοδο ύφεσης. Και σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι τυχαίο ότι πολύ σημαντικοί διεθνείς επενδυτές τηρούν στάση αναμονής. Όπως επισημαίνει και η τελευταία έκθεση της Citigroup, περιμένουν και αυτοί, μαζί πιστεύω και με πολλούς Έλληνες, μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Και αν υπάρχουν σήμερα κάποιες μικρές ακτίδες αισιοδοξίας στην πραγματική οικονομία, αυτές οφείλονται και στο γεγονός, όχι μόνο προφανώς, αλλά και στο γεγονός, ότι το 2019 θα είναι έτος πολιτικών εξελίξεων. Με άλλα λόγια, όπως συχνά συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, η αγορά προεξοφλεί την πολιτική αλλαγή και προσβλέπει στο σχέδιο της επόμενης κυβέρνησης. Κυρίες και κύριοι, αυτή η τετραετία είδατε κι εσείς τις δουλειές σας να συρρυκνώνονται, πολλοί είδατε τα εισοδήματά σας να μικραίνουν. Είδατε συναδέλφους σας να χάνουν τη δουλειά τους και είδατε δυστυχώς τον κλάδο σας να μην μπορεί να ανακάμψει συνολικά. Και αυτό παρά το γεγονός ότι τα στατιστικά στοιχεία τα οποία αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε, ήταν τα ίδια και πριν από 3-4 χρόνια. Με άλλα λόγια, είναι γεγονός ότι η ασφάλιση στην Ελλάδα ως ποσοστό της οικονομίας είναι πολύ μικρή σε σχέση με το μέσο όρο των αναπτυγμένων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΣΑ. Δεν έχει αλλάξει αυτό ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια. Το ερώτημα λοιπόν που έχετε στο μυαλό σας όλοι σας είναι εύλογο, θα έλεγα πως είναι και αυτονόητο. Και τώρα τι μας επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Και ξέρω, κυρίες και κύριοι, πως μέσα στο σκοτάδι της παρακμής είναι δύσκολο να ονειρευτείς ένα φωτεινό μέλλον. Επιτρέψτε μου όμως να επιμείνω να μιλάω με αισιοδοξία. Γιατί έχουμε σχέδιο, ξέρουμε πού πάμε, πού μπορούμε να φτάσουμε, πού μπορεί να φτάσει η ίδια η χώρα. Και γιατί είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αυτό που πρέπει. Γιατί με μία απλή λέξη μπορούμε. Μιλώ σε ανθρώπους που ξέρουν καλά πώς λειτουργεί η αγορά και που είναι εξοικειωμένοι με το βασικό πλαίσιο του σχεδίου μας. Δυστυχώς, η οικονομία την περίοδο 2015-18 έχασε μια μοναδική ευκαιρία. Το διεθνές περιβάλλον ήταν εξαιρετικά ευνοϊκό. Πολύ χαμηλά επιτόκια, χαμηλές τιμές πετρελαίου, υψηλές τουριστικές αφήξεις. Δεν είναι βέβαιο, ανοίγω παρένθεση, ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον θα είναι τόσο ευνοϊκό στα χρόνια που έρχονται. Η Ελλάδα, ωστόσο, αποτέλεσε τη μοναδική αρνητική αναπτυξιακή έκπληξη μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών, σύμφωνα με το ΔΝΤ. Αυτή η τετραετία αναπτύχθηκε με κάτι παραπάνω από 2%, όταν η Κύπρος, για παράδειγμα, αναπτύχθηκε σχεδόν με 13%, για να μην αναφερθώ στα συγκριτικά στοιχεία της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, χώρες που βγήκαν και αυτές από μνημόνια, ενώ είχαν γνωρίσει βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή, κατάφεραν όμως και αναπτύχθηκαν με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από την Ελλάδα. Και αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Και έστω και με καθυστέρηση μιας τετραετίας, από αυτήν την πορεία πρέπει να ξεφύγουμε. Διότι είναι
εθνική κατάθλιψη να συζητάμε για μια ανάπτυξη της τάξης του 1,2%. Αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία της έκθεση για τη βιωσιμότητα του χρέους. Ξαναπώ λοιπόν με απλά λόγια, με αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης δεν πάμε πουθενά ως χώρα. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την παγίδα χαμηλής ανάπτυξης, την οποία φαίνεται να έχουν προδιαγράψει για μας Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμοί. Και πώς θα το πετύχουμε αυτό? Με ένα άλλο μείωμα πολιτικής. Με μεγάλες αλλαγές, με αποκρατικοποιήσεις, με συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θα επανέλθω σε αυτό το ζήτημα, διότι αφορά πρωτίστως την ασφαλιστική αγορά. Και βέβαια με ένα αποτελεσματικό κράτος, το οποίο λειτουργεί στρατηγικά και επιτελικά, δεν παρεμποδίζει, αλλά διευκολύνει την πραγματική επιχειρηματικότητα. Και με ένα άλλο μείγμα πολιτικής, που σημαίνει μείωση των φόρων στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις, στην ακίνητη περιουσία, στην εργασία. Έχω δεσμευθεί προσωπικά για αυτά. Έχω πει ότι οι πρώτες εμπροστοβαρείς μειώσεις φόρων θα χρηματοδοτηθούν μέσα από στοχευμένες μειώσεις δαπανών μέσα στην πρώτη διετία, αλλά και μέσα από την επαναξιολόγηση πολιτικών που έχουν αμφίβολο αναπτυξιακό πρόσημο. Μειώσεις φόρων, λοιπόν, θα έχουμε, ναι, από τον πρώτο μήνα της επόμενης κυβερνητικής περίοδου. Οι επόμενες μειώσεις φόρων, όπως αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές, θα απλωθούν μέσα στην επόμενη τετραετία. Θα χρηματοδοτηθούν και μέσα από την υψηλότερη ανάπτυξη, αλλά και μέσα από τον δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο θα μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα από την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, διότι αυτό θα το επιδιώξουμε. Αποτελεί κεντρικό στρατηγικό στόχο της επόμενης κυβέρνησης και θα έπρεπε επίσης να αποτελεί εθνική προτεραιότητα στην οποία να ενώνονται όλα τα πολιτικά κόμματα. Επιτρέψτε μου εδώ μια ιδιαίτερη αναφορά. Η κυβέρνηση Τσίπρα αντάλλαξε την παραμονή της στην εξουσία με λιτότητα για δεκαετίες. Εμείς διαφωνήσαμε από την πρώτη στιγμή με τα εξοντοτικά πλεονάσματα ύψους 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022 και βέβαια 2,2% μέχρι το 2060. Και είναι κάτι το οποίο το τονίσαμε από την πρώτη στιγμή σε όλους μας τους εταίρους. Δεν άφησα καμία ευκαιρία τα τελευταία 3 χρόνια σε Ελλάδα και στο εξωτερικό που να μην έθιξα την ανάγκη μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων μέχρι το 2022 στο 2%. Το είπα για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2016. Το επαναλαμβάνω σε κάθε ευκαιρία. Και από τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος μέχρι τις διμερείς μου επαφές με κορυφαίους ηγέτες της Ευρώπης, ότι πρέπει να πείσουμε την Ευρώπη ότι αυτό δεν είναι μόνο προς όφελος της Ελλάδος, αλλά είναι προς όφελος της ίδιας της Ευρώπης. Και δεν φοβήθηκα να είμαι δυσάρεστος στους ξένους, διότι καθήκον μου απέναντι στους Έλληνες είναι να λέω την αλήθεια για την οικονομία. Μονίμως, μέχρι πολύ πρόσφατα τουλάχιστον, η κυβέρνηση θεωρούσε αυτή την πρόταση ανέφικτη, ουτοπική. Πώς μας το είχε πει ο κύριος Τσακαλώτος, σαν να βγει ραντεβού με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Διότι το είχαμε ακούσει και αυτό. Όλοι ξέρουμε ότι μια κυβέρνηση που ενέδωσε με μεγάλη ευκαιρία, με μεγάλη ευκολία σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, δεν μπορεί εύκολα να τα αλλάξει. Όμως η μείωση του δημοσιονομικού στόχου που έχουμε προτείνει στο 2% του ΕΠ είναι εφικτή. Αρκεί, και θα το τονίσω αυτό, αρκεί να συνοδεύεται από ένα σοβαρό μεταρρυθμιστικό σχέδιο. Εμείς προτείνουμε μια καλύτερη συμφωνία με τους εταίρους μας. Μια συμφωνία που θα βασίζεται ουσιαστικά σε μια νέα ρήτρα ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων. Η λογική είναι απλή. Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται σε συγκεκριμένες μεγάλες αλλαγές, τις οποίες η ίδια προτείνει και εφαρμόζει με απόλυτη προσήλωση. Και όσο αυτές υλοποιούνται, τόσο μειώνονται οι στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσματος, ώστε να φτάσουμε στο 2% του ΑΕΠ. Αυτή είναι μια συμφωνία που μπορεί να απογειώσει την ελληνική οικονομία. Συνδυάζει οικονομική αποτελεσματικότητα, δημοσιονομική συμμόρφωση
με κοινωνική δικαιοσύνη, για να μην μείνει κανένας πίσω. Είναι επίσης μια συμφωνία που θα μας επιτρέψει να πάρουμε οριστικά πίσω τον έλεγχο της οικονομικής πολιτικής. Αλλάζουμε το βήμα πολιτικής, σημαίνει μειώνουμε φόρους και ναι, περιορίζουμε και δαπάνες, αλλά σημαίνει πρωτίστως εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων που φέρνει επενδύσεις, ανάπτυξη και απασχόληση. Γιατί μην έχουμε αυταπάτες. Μόνο η ανάπτυξη μπορεί να χρηματοδοτήσει ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς βασίζονται σε αλλεπάλληλα μέτρα λιτότητας. Και αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο η Ευρώπη αρχίζει και το ακούει. Και πιστεύω ότι περιμένει τον ερχομό μιας υπεύθυνης μεταρρυθμιστικής κυβέρνησης για να το κάνει πράξη. Διότι ο προϋπολογισμός του 2019 θα είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός αυτής της κυβέρνησης. Και με τον επόμενο προϋπολογισμό του 2020 αλλάζουμε σελίδα. Κυρίες και κύριοι, η φορολογική ανακούφιση θα πλαισιωθεί από μεταρρυθμίσεις, αποκρατικοποιήσεις και γενναία κίνητρα για επενδύσεις. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, τα μέτρα που έχουμε ανακοινώσει για την οικονομία, για το κράτος, αλλά και για την υγεία. Για την παιδεία θα επανέλθω στο ζήτημα της υγείας στη συνέχεια. Όπως και τις προτάσεις μας για γρήγορες ιδιωτικοποιήσεις, εμβληματικές επενδύσεις, όπως στο ελληνικό. Το τρίπτυχό μας λοιπόν είναι σαφές. Λιγότεροι φόροι και εισφορές, περισσότερες επενδύσεις για νέες δουλειές. Και το κράτος στην υπηρεσία του πολίτη και όχι στην υπηρεσία του κόμματος. Σε ό,τι αφορά τώρα ειδικά τον κλάδο σας, τα προβλήματα μοιάζουν πραγματικά πολύ μεγάλα. Διότι εσείς, ιδιωτικοί ασφαλιστές, απευθύνεστε σε μια κοινωνία όπου η μεσαία τάξη ουσιαστικά έχει διαλυθεί. Το 1/3 των πολιτών ζει ουσιαστικά κάτω από τα όρια της φτώχειας. Και όπου σήμερα μισοί Έλληνες έχουν χρέη που αδυνατούν να τα ρυθμίσουν. Πολλές φορές πολύ μικρά χρέη, μέχρι 500 ευρώ. 2 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα στο σπίτι. 4 στους 10 δεν είναι σε θέση να καλύψουν τη δαπάνη των φαρμάκων τους. Σε αυτό το περιβάλλον είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για ιδιωτική συμπληρωματική ασφάλιση. Αλλά αυτή είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει αν μπορέσουμε συλλογικά ως οικονομία να ενισχύσουμε και το θεσμό της αποταμίευσης, μια έννοια η οποία είναι ξεχασμένη πια στην ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε, εγώ το θυμάμαι τουλάχιστον, στο σχολείο γράφαμε εκθέσεις για την αποταμίευση και τη σημασία της στην οικονομία, για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ένα κουμπαρά ασφάλειας αν κάτι πάει στραβά στη ζωή μας. Το έπαθλο όντως για το οποίο έγραφε την καλύτερη έκθεση ήταν ένας κουμπαράς. Αυτή η έννοια της αποταμίευσης είναι σήμερα πολυτέλεια για τους πολλούς που αγωνίζονται να τα φέρουν βόλτα. Για να αποκτήσει ξανά η αποταμίευση τη σημασία της, απαιτούνται 2 πράγματα. Το πρώτο είναι το προφανές. Να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα μέσα από την ανάπτυξη. Το δεύτερο όμως είναι λιγότερο προφανές. Και αυτό είναι να σχεδιάσουμε μαζί δημόσιες πολιτικές που θα στηρίζουν και θα ενθαρρύνουν την αποταμίευση. Και ειδικά στο δεύτερο σκέλος, ξέρουμε ότι η ασφαλιστική αγορά προτείνει σύγχρονες μορφές, σύγχρονα προϊόντα αποταμίευσης. Και η ανάπτυξη αυτής της αγοράς μας αφορά όλους. Και όπως διαπιστώναμε και πέρυσι τέτοιες μέρες στη συνέλευσή σας, το υπάρχον, το σημερινό ασφαλιστικό σύστημα εξαντλεί πια τα όρια του. Εξακολουθούμε να έχουμε ένα συνταξιοδοτικό σύστημα το οποίο παραμένει άδικο, πρημοδοτώντας συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες ενώ αφήνει εκτεθειμένες άλλες με τρόπο απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο. Και βέβαια, είναι και ένα σύστημα που είναι αμφίβολο αν είναι βιώσιμο, καθώς δεν παρακολουθεί τις δυσμενείς, τραγικές θα έλεγα, δημογραφικές τάσεις. Δεν επιτρέπει στους πολίτες να διαμορφώσουν οι ίδιοι τον ασφαλιστικό τους ορίζοντα, δεσμεύει πόρους από την ανάπτυξη και δυστυχώς δεν εξασφαλίζει και ικανοποιητικά ποσοστά αναπλήρωσης παρά την πολύ υψηλή συνταξιοδοτική δαπάνη.
Και σε ένα ήδη προβληματικό σύστημα, ο νόμος Κατρούγκαλου ήρθε να διευρύνει τις ανισότητες, τις λειτουργίες και τα διέξοδά τους. Γι' αυτό και ο νόμος αυτός, ο 4387, θα αλλάξει. Θα καταργηθεί ως νόμος Κατρούγκαλου, θα αντικατασταθεί από ένα νέο βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Και η πρότασή μας, βέβαια, την οποία είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω και επαναλαμβάνω τους βασικούς της άξονες και σήμερα εδώ σε εσάς, ακολουθεί την αρχή της καθολικότητας ως δημόσιο αγαθό. Η ασφάλιση παρέχεται σε όλους, ανεξαιρέτως τους Έλληνες. Υπηρετεί όμως και την αρχή της ανταποδοτικότητας. Ο καθένας πρέπει να απολαμβάνει τους καρπούς των προσπαθειών του στη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Αλλά πρέπει να στοχεύει και στην διαγενειακή αλληλεγγύη. Σε κάθε χρονική περίοδο είναι απαραίτητη αυτή η λειτουργική ισορροπία ανάμεσα στις εισφορές των εργαζόμενων και στις παροχές των συνταξιούχων. Και βέβαια στα πρότυπα όλων, να το τονίσω αυτό, όλων των προηγουμένων χωρών, το σύστημα το οποίο εισηγούμαστε είναι ένα σύστημα μεικτό. Ένα σύστημα, όπως το περιέγραψε ο κύριος Πρόεδρος, τριών πυλώνων. Πρώτος πυλώνας είναι υποχρεωτικός, διανεμητικός και δημόσιος. Και θα συγκροτείται, ναι, από την Εθνική Σύνταξη, που θα καθορίζεται με βάση τις αντοχές της οικονομίας και την ανταποδοτική σύνταξη, το ύψος της οποίας πρέπει να συνδέεται με πιο αναλογικό τρόπο από τη σήμερα με τις καταβληθήσεις εισφορές. Δεν μπορεί να αισθάνεται σήμερα κάποιος άνθρωπος ο οποίος εργάζεται σκληρά, εργάζεται 30 και 40 χρόνια, ότι ο πρόσθετος εργασιακός του βίος, αυτά τα πρόσθετα 10 χρόνια τα οποία θα δουλέψει, ουσιαστικά δεν έχουν κανέναν αντίκτυπο στη σύνταξη την οποία θα πάρει. Είναι άδικο αυτό. Είναι άδικο και στρεβλώνει τα κίνητρα εργασίας σε μια ελεύθερη οικονομία. Με άλλα λόγια, πρέπει να έχουμε ασφάλεια για όλους, αλλά και με δικαιοσύνη για όλους. Ο δεύτερος πυλώνας τώρα, και εκεί είναι που έχουμε τις μεγάλες μας διαφορές με τη σημερινή κυβέρνηση. Προφανώς πρέπει να είναι υποχρεωτικός, αλλά ξεκινώντας με τους νέους ασφαλισμένους, πρέπει να είναι κεφαλοποιητικός. Είτε αυτός έχει δημόσιο, είτε έχει ιδιωτικό χαρακτήρα. Θα παρέχεται από δημόσιο φορέα, από επαγγελματικό ταμείο, αλλά και από πιστοποιημένους ιδιωτικούς παρόχους. Πάντοτε με το ίδιο ύψος εισφορών για όλους και πάντοτε υπό την αυστηρή εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία μπορεί μερικές φορές, το ξέρω, να αισθάνεστε ότι σας ταλαιπωρεί, κυρία Σελινιωτάκη, αλλά είναι η εγγύηση ότι η ασφαλιστική αγορά δουλεύει εποπτευόμενη από μία αρχή υπεράνω υποψίας και μεγάλης φερεγγιότητας. Με άλλα λόγια, το σύστημα το οποίο περιγράφουμε σχετικά με το δεύτερο πυλώνα δίνει ευελιξία προς όλους με εγγύησεις προς όλους. Ανοίγω εδώ πέρα μία παρένθεση. Μην κοροϊδευόμαστε. Αν πάτε να μιλήσετε σήμερα με νέα παιδιά τα οποία μπαίνουν στην αγορά εργασίας, θα σας πούνε ότι δεν πιστεύουμε ποτέ ότι θα πάρουμε σύνταξη μετά από 50 χρόνια. Άρα το κίνητρο δυστυχώς και σε αυτούς να ενδώσουν στον πειρασμό της ανασφάλισης εργασίας είναι μεγαλύτερο. Γιατί δεν πιστεύουν πολύ απλά ότι οι εισφορές τους θα πιάσουν οποιοδήποτε τόπο. Πιστεύουν ότι πέφτουν σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο και θα χρηματοδοτήσουν τις συντάξεις κάποιων άλλων. Με άλλα λόγια, δεν αισθάνονται ότι οι εισφορές που καταβάλουν αφορούν τους ίδιους και αυτό πρέπει να αλλάξει. Και ο τρόπος που θα αλλάξει είναι μέσα από ένα δεύτερο κεφαλοποιητικό πυλώνα, μέσα από αυτή την έννοια του ατομικού κουμπαρά, που κάθε νέος ασφαλισμένος θα έχει αυτή την αίσθηση της ιδιοκτησίας των εισφορών που καταβάλει. Και τέλος, ο τρίτος πυλώνας είναι προαιρετικός, είναι προφανώς κεφαλοποιητικός και είναι βέβαια ιδιωτικός. Και ο στόχος του είναι να εξασφαλίσει πρόσθετα εισοδήματα μετά το τέλος του εργασιακού βίου του πολίτη. Οι εισφορές σε αυτόν θα πρέπει να είναι αφορολόγητες και το ύψος τους να καθορίζεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Με άλλα λόγια, το σύστημα το οποίο περιγράφουμε δίνει πρωτοβουλία για όλους, με ευκαιρίες για όλους. Και ειδικά στον δεύτερο λοιπόν και στον τρίτο πυλώνα,
αντιλαμβάνεστε ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά, ο κλάδος, καλείται να διαδραματίσει ένα καθοριστικό ρόλο. Διότι οι ιδιωτικοί ασφαλιστικοί οργανισμοί θα δώσουν τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να ρυθμίσουν καλύτερα τη ζωή τους. Αλλά θα ενισχύσουν και ένα δυναμικό επενδυτικό πεδίο. Αναφερθήκατε στα απολύτως απογοητευτικά στοιχεία σχετικά με τα κεφάλαια τα οποία έχετε προσδιάθεση για επενδύσεις. Σήμερα λοιπόν, σχεδόν όλοι συμφωνούν σε αυτό το κεφαλοποιητικό πυλώνα. Και το σύστημα αυτό ισχύει ουσιαστικά παντού στην Ευρώπη. Από την Ολλανδία μέχρι την Ελβετία, από την Ιταλία μέχρι τη Σουηδία, μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Και βέβαια θα μου πείτε, πολλοί αναγνωρίζουν και είναι δικαιολογημένο αυτό ότι ναι, θα υπάρχει ένα κόστος μετάβασης. Από το ένα σύστημα στο άλλο. Μπορούμε να καθίσουμε, να το συζητήσουμε, να δούμε πώς αυτό το κόστος θα επιμεριστεί. Το κράτος θα αναλάβει πρωταρχικά την υποχρέωση να το καλύψει. Αυτό το κόστος στην αρχή θα είναι μικρό. Αλλά ωστόσο, σταδιακά το σύστημα αυτό θα δημιουργεί πολύ σημαντικά εθνικά αποθεματικά. Ένα μεγάλο εθνικό κουμπαρά, ο οποίος θα επενδύσει τελικά στην ίδια την οικονομία μας. Όπως συμβαίνει με άλλα λόγια σε όλο τον κόσμο, όπου τα μεγάλα συνταξιδοτικά ταμεία είναι η μεγαλύτερη, αλλά θα έλεγα και η πιο επιστημονικά καταρτισμένη θεσμικοί επενδυτές. Δεν είναι όμως μόνο οι συντάξεις, κυρίες και κύριοι, το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης. Υπάρχουν και άλλοι τομείς που η ασφάλιση τονώνει τη διαρκή αποταμίευση, ώστε τελικά να μειώνεται το κόστος που κάποια στιγμή θα πληρώσει ο πολίτης. Ας πάρουμε παραδείγματος χάρη το παράδειγμα της προστασίας απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Μαζί μας σήμερα και η Δήμαρχος Μάνδρας, η πόλη της οποίας βίωσε μια πρωτοφανή φυσική καταστροφή πριν από 15 μήνες με αχρίαστες απώλειες ανθρώπινης ζωής. Εσείς ξέρετε την έκταση των αποζημιώσεων σε καταστροφές όπως έγιναν στη Μάνδρα αλλά και στο Μάτι. Ξέρετε όμως επίσης ότι σήμερα που μιλάμε μόλις το 16%, μόλις το 16%, 16% σπίτια είναι ασφαλισμένα έναντι φυσικών καταστροφών, σεισμών, πλημμυρών, πυρκαγιών. Αυτό συμβαίνει σε μια σεισμογενή χώρα. Πρέπει, κύριε Πρόεδρε, κύριε Διοικητά, να εξετάσουμε έναν τρόπο όπου κράτος και ιδιωτικός τομέας κοινού θα μπορούν να παρέχουν φτηνή ασφάλιση για τα ελληνικά νοικοκυριά για την περίπτωση σεισμού. Είναι αδιανόητο σε μια σεισμογενή χώρο όπως η Ελλάδα να μην έχουμε στη διάθεσή μας ένα τέτοιο εργαλείο. Η Τουρκία το έκανε. Η Τουρκία το έκανε μετά τους μεγάλους σεισμούς του 1999 και έχει αυξήσει σημαντικότατα τη διείσδυση της ασφάλειας κατοικίας έναντι σεισμών και φυσικών καταστροφών στην τουρκική αγορά. Και βέβαια, αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας και το κόστος αντασφάλισης για τέτοιες φυσικές καταστροφές θα είναι σημαντικά μειωμένο. Είναι λοιπόν μια πρόσκληση αυτή, κύριε Πρόεδρε, να ανοίξουμε αυτή την συζήτηση και να καταλήξουμε σε μια λύση η οποία θα είναι ωφέλιμη για όλους. Θα είναι πρωτίστως ωφέλιμη, σωστά το είπατε, για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Οι πιο αδύναμοι είναι αυτοί που χρειάζονται την προστασία της ασφάλειας όταν θα τους τύχει μια μεγάλη καταστροφή. Και αυτό βέβαια ισχύει όχι μόνο για ένα σεισμό ή μια πλημμύρα, ισχύει και στον τομέα της υγείας. Διότι η κάλυψη υγείας αποτελεί ένα κρίσιμο τομέα όπου δυστυχώς ξέρουμε ότι το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αυξάνεται διαρκώς και παντού τα τελευταία χρόνια. Και είχαμε την ευκαιρία το προηγούμενο Σάββατο να παρουσιάσουμε αρκετά αναλυτικά το σχέδιό μας για την υγεία που θέλουμε. Με στόχους απλούς ξεκάθαρους, επιδιώκουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Και βέβαια με το μικρότερο δυνατό κόστος για τους φορολογούμενους. Που σήμερα, μην το ξεχνάμε, πληρώνουν πολλές εισφορές υγείας και πολλούς φόρους, αλλά δεν απολαμβάνουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Δεν χρειάζεται να σας περιγράψω την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Το χειρότερο όμως απ' όλα είναι ότι οι δαπάνες που καταβάλουν οι Έλληνες πολίτες από την τσέπη τους, το λεγόμενο out of pocket expense, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Είτε μιλάμε για την υγεία, είτε μιλάμε για το φάρμακο. Ταυτόχρονα πληρώνουμε πολλά λεφτά σε εισφορές. Πληρώνουμε πολλά λεφτά από την τσέπη μας και η δυσαρέσκεια με το σύστημα είναι μεγάλη. Επομένως, θα το πω ξεκάθαρα και εδώ. Χρειάζεται και στον τομέα της υγείας μεγαλύτερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Ο τομέας της ιδιωτικής ασφάλισης έχει τεχνογνωσία, προκειμένου να συνεργαστεί με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ναι, να αγοράζει υπηρεσίες από τα δημόσια νοσοκομεία. Επίσης, αναφορικά με την πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εξαιρετικά καινοτόμες υπηρεσίες και να διαχειριστούν καλύτερα και χρόνια νοσήματα όπως οι ασθένειες και ο καρκίνος. Παραδείγματος χάρη, είναι πολύ πιο εύκολο για μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και να χρησιμοποιήσει έξυπνα συστήματα, πάντα με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα μπορούν να επιβραβεύουν συμπολίτες μας ανάλογα με το πόσο υγιεινή ζωή κάνουν. Είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, καθώς επενδύουμε στη σημασία της πρόληψης για μια πιο υγιή κοινωνία. Οι συμπράξεις, λοιπόν, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία θα συνεισφέρουν όχι μόνο στον έλεγχο του κόστους, αλλά και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και όπως τόνισα και πέρυσι, επαναλαμβάνω και φέτος, εμείς θα δώσουμε ισχυρά φορολογικά κίνητρα, ώστε ένα μέρος τουλάχιστον αυτής της παντελώς ανοργάνωτης και αποσπασματικής ιδιωτικής δαπάνης να μεταφερθεί οργανωμένα και συστηματικά προς την ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Έτσι θα μειωθεί το τελικό κόστος για τους ασθενείς, θα νιώσει ανακούφιση ο πολίτης, θα γνωρίζει ότι κάποιος επαγγελματίας θα το συνδράμει σε μια δυσκολία και δεύτερον και σημαντικότερο, εάν πάθει κάτι σοβαρό, δεν θα καταστραφεί οικονομικά αυτός και η οικογένειά του. Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι αυτονόητα πια πράγματα. Η ελληνική οικονομία έχει οριμάσει. Μπορούμε όχι απλά να τα συζητήσουμε, κύριε Πρόεδρε, αλλά και να τα υλοποιήσουμε. Πέρυσι είχα σημειώσει ότι περίμενα τις δικές σας συγκεκριμένες προτάσεις πάνω στα θέματα αυτά. Φέτος μπορώ να σας πω με χαρά ότι πολλές από αυτές έχουν συμπεριληφθεί και στις προτάσεις μας για το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και στις προτάσεις μας για την υγεία, όπως παραδείγματος χάρη και κάποιες απλές προτάσεις και καινοτομίες που έχουν εισάγει ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, όπως η τηλεφωνική εξυπηρέτηση, η πλοήγηση των ασθενών μέσα από έξυπνα συστήματα επικοινωνίας του ασθενή με την ασφαλιστική εταιρεία. Είναι συστήματα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν και στο επίπεδο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κλείνω, κυρίες και κύριοι, λέγοντάς σας τα εξής. Καμία μεταρρύθμιση, όσο καλοσχεδιασμένη και αν είναι, δεν μπορεί να γίνει πράξη χωρίς να την υπηρετήσουν οι επαγγελματίες του κλάδου. Και στην αναβάθμιση της ασφάλειας στη χώρα, ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης, είναι πρωταγωνιστικός. Η δουλειά σας, άλλωστε, αποτελεί από τη φύση της πεδίο που μετράει η προσωπικότητα και τα ανθρώπινα χαρίσματα. Όλες αυτές οι δεξιότητες για τις οποίες μιλάμε σε μια αγορά εργασίας η οποία αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Είναι όμως και ο κλάδος σας ένας χώρος όπου επιβραβεύεται η σκληρή δουλειά και οι επιδόσεις των πιο άξιων. Αισθάνομαι λοιπόν ότι εσείς είστε κατεξοχήν σύμμαχοι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που ξεκινάμε. Όπως είπαμε σήμερα, το μερίδιο των ασφαλιστικών επενδύσεων αντιστοιχούν περίπου στο 7% του ΑΕΠ. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι πάνω από το 60%. Και αυτή η χαώδης διαφορά αποτυπώνει και το μέτρο των δυνατοτήτων μας, αλλά και την τεράστια πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Σας βεβαιώνω για άλλη μια φορά ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαμορφώσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που χρειάζεται ο τόπος. Αλλά και εσείς,
Ο ασφαλιστικός κλάδος των 55 εταιριών, των 25.000 και εργαζομένων, σας ζητώ να συμπορευτείτε σε αυτή μας την προσπάθεια. Να μετατρέψετε τις ευκαιρίες που θα έρθουν σε ποιοτικά και φτηνά ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Να αγωνιστείτε μαζί μας, να σπάσουμε προκαταλήψεις του παρελθόντος και να επουλώσουμε πληγές που επέτρεψαν δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, σε λίγους να στιγματίσουν έναν ολόκληρο κλάδο. Εξάλλου, η αυστηρή και ποιοτική εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος εγγυάται ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν. Προφανώς, η σημερινή συζήτηση δεν πραγματοποιείται σε να κλείνουν σε αυτή την τετραετία που πέρασε, να απαντήσουν σε αυτή την κυβέρνηση και είμαι σίγουρος εκλογές δίνουν ισχυρά μήνυματα από δοκιμασία σε μια κυβέρνηση που καθήλωσε τη χώρα, αλλά ταυτόχρονα θα εκφράσουν και την προσδοκία τους για μια νέα αισιόδοξη Ελλάδα, μια Ελλάδα που μας αξίζει, μια Ελλάδα που πρέπει επιτέλους να πάει μπροστά. Και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.